Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Σέντερ, είναι η εκπομπή επί της ουσίας. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για αυτό το χρόνο που τόσο μας πέδεψε και τόσο δύσκολες και σκληρές αναμνήσεις μας έχει δώσει και μπαίνουμε όπως ξεκίνησε το 2021 με μέτρα, αυστηρά μέτρα τα οποία θα ενταθούν από τις 3 Ιανουαρίου. Έχουμε μαζί μας μέσω Skype, τρεις καλεσμένους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων για μια συζήτηση για την πανδημία, για τον προϋπολογισμό, για τις εκλογές και για την εξωτερική πολιτική. Είναι ο Βασίλης Φεύγας, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Χαίρετε κύριε Φεύγα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές και στους συνομιλητές μας. Ο Τρίφων Αλεξιάδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρετε κύριε Αλεξιάδη. Καλησπέρα σε όλους. Και ο Γιάννης Δελής, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Χαίρετε κύριε Δελή. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους και σε όλες όσους μας βλέπουν. Και να ξεκινήσουμε με τα νέα μέτρα, τα οποία ανακοινώθηκαν λίγες ώρες πριν και η αλήθεια είναι ότι αναμένονταν μεν, έχουν αναστατώσει δε τους Έλληνες, διότι αλλάζουν όλα όσα ξέραμε μέχρι τώρα. Κύριε Φεύγα, πάμε σε αυτά τα νέα μέτρα για όλους που, κατά πως φαίνεται, παίρνονται και σε άλλες χώρες, είναι η αλήθεια. Η Όμικρον τρομάζει, αν και οι γιατροί λένε ότι έχει πιο ήπια συμπτώματα και ότι οι ασθενείς δεν νοσούν τόσο βαριά όσο με την κυρίαρχη μετάλλαξη Δέλτα. Αλλά μήπως τελικά το κυβερνητικό εφήγημα περί πανδημίας ανεμβολίας των καταραίει με πάταγο? Μήπως σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία και με μια κατάσταση της πανδημίας δυναμική ούτως ή άλλως, θα πρέπει να είστε περισσότερο προσεκτικοί? Γιατί ανάμεσα στα άλλα τίθεται και θέμα αξιοπιστίας της πολιτικής, συνολικότερα μιλάω. Ναι, η πανδημία, αν τη δούμε συνολικά έτσι, και το πώς έχει εξελιχθεί, γιατί μιλάμε για μια πανδημία η οποία ουσιαστικά βρίσκεται σε εξέλιξη τα 2 σχεδόν χρόνια πια έτσι, που έχουν περάσει. Λοιπόν, είναι από μόνη της μια πολύ δυναμική διαδικασία. Και τι σημαίνει δυναμική διαδικασία? Ότι τα δεδομένα αλλάζουν από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ενδεχομένως, αν κάναμε αυτή πριν από 1 ή 1,5 μήνα, τα δεδομένα θα ήταν πολύ διαφορετικά τόσο στη χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σήμερα, με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο χάρτη που δίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στη δημοσιότητα, σχεδόν όλη η Ευρώπη, μεταξύ των οποίων βέβαια και η Ελλάδα, είναι στο κόκκινο. Άρα, συνεπώς, τα νέα μέτρα κρίνονται επιβλημένα και βλέπουμε να ουσιαστικά να επιβάλλονται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η στρατηγική όσον αφορά το να πείσουμε όσο δυνατόν περισσότερους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα σε σχέση με τη μετάλλαξη όμικρον. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται στη χώρα μας και δεν συνεχίζεται μόνο στη χώρα μας. Αντίστοιχες εκκλήσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Φεύγα, δεν υπάρχει καμία ένσταση όσον αφορά την αναγκαιότητα λήψης μέτρων. Μένει να δούμε τελικά πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρχει κανένας αντίλογος στην αναγκαιότητα των εμβολιασμών. Εγώ αναφέρομαι σε ένα άλλο πράγμα. Σε αυτό που λέγατε, που προτάσατε ως κυβέρνηση, ότι πρόκειται περί πανδημίας ανεμβολίαστων. Μήπως με δεδομένη τη δυναμική κατάσταση που ούτως ή άλλως υπήρχε και οφείλατε να ξέρετε και το ξέρατε, θα έπρεπε να είσαστε περισσότερο προσεκτικοί στο τι λέτε? Πριν από ένα αυτό επισημαίνω εγώ. Πριν αναφέρθηκα στην αρχή της τοποθέτησής μου για το γεγονός ότι η πανδημία είναι μια δυναμική διαδικασία. Πριν από 1-1,5 μήνα περίπου δεν υπήρχε η μετάλλαξη όμικρον. Η μετάλλαξη όμικρον εμφανίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες και φαίνεται ότι θα είναι η μετάλλαξη η οποία θα κυριαρχήσει τουλάχιστον στην Ευρώπη έτσι, το
επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, συνεπώς, η δυναμική διαδικασία και η αντιμετώπιση της κρίσης ως μιας δυναμικής διαδικασίας επιβάλλει το να αναπροσαρμόζεσαι συνεχώς την πολιτική σου και τα μέτρα τα οποία λαμβάνεις. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα, έτσι, και τελείως διαφορετικές οι εκκλήσεις όσον αφορά για το ζήτημα του ανεμβολίαστων. Οι ανεμβολίαστοι επιβαρύνουν σε σημαντικό βαθμό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι σημαίνει αυτό ότι επιβαρύνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Χρειαζόμαστε κρεβάτια για να νοσηλευτούν, να στηρίξουμε COVID, και χρειαζόμαστε και κλίνες, μονάδων εντατικής θεραπείας που καταλαμβάνουν οι ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται να βρεθούν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Το συντριπτικό ποσοστό όλων αυτών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή και στα νοσοκομεία και στις μοναδικές μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ανεμβολίαστοι. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο λέμε η πανδημία των ανεμβολίαστων. Μπλοκάρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κάθε Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά την αναβάθμιση που έχει γίνει το τελευταίο 1,5 χρόνο, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό το ζήτημα, τόσο σε προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού, όσο και σε προσλήψεις που έχουν γίνει σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και σε επικουρικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας, δεν σημαίνει ότι επειδή έχει αντέξει μέχρι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν σημαίνει ότι επειδή έχει ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όταν πρέπει να αρρωστήσουμε, να πάμε στα νοσοκομεία, έτσι. Άρα, συνεπώς, γι' αυτό υπάρχουν συνεχείς εκκλήσεις προς τον εμβολίαστο. Βέβαια, το θετικό είναι, και σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό ο εμβολιασμός. Πια βρισκόμαστε στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδόν το 80% του ενήλικου πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Έχουν προγραμματίσει για ραντεβού για αναμνηστική δόση, ή την έχουν κάνει ή έχουν προγραμματίσει σχεδόν το 74% όσων θα έπρεπε να κάνουν την αναμνηστική δόση, την τρίτη δόση του εμβολίου. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Νομίζω ότι με τη συνεχή πίεση που ασκείται, θετική πίεση θα έλεγα που ασκείται όσον αφορά στους πολίτες μας που μέχρι τώρα δεν έχουν εμβολιαστεί, θα φτάσουμε σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό και θα υπάρχει αυτό που ονομάζουμε ανοσία. Βέβαια, όμως, έχουμε την πανδημία με τις συνεχείς μεταλλάξεις, όπου δεν μπορείς σήμερα να προβλέψεις και δεν μπορείς σήμερα να πεις ότι τα μέτρα που ελήφθησαν σήμερα θα ισχύουν ή αν θα χρειάζεται να γίνουν πιο αυστηρά σε έναν μήνα, εάν εμφανιστεί κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό μας έχει δείξει η πανδημία με τις συνεχείς μεταλλάξεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φεύγα. Κύριε Αλεξιάδη, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για εγκληματικά αντανακλαστικά, επειδή ανακοίνωσε ότι θα λάβει επιπλέον μέτρα στις 3 Ιανουαρίου. Πάει να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή για να υπάρχει οποιαδήποτε καθυστέρηση. Μήπως όμως όλη αυτή η εξέλιξη δικαιώνει τελικά την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των άνω των 60, που γνωρίζουμε πια καλά όλοι ότι είναι αυτή η ηλικιακή ομάδα που δημιουργεί το σοβαρό πρόβλημα της εμπλοκής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί το μείζον ζήτημα είναι ό,τι συμβαίνει στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στα νοσοκομεία, που γι' αυτό ακριβώς έγιναν σε μεγάλο βαθμό μονοθεματικά και κινδυνεύουν να ξαναγίνουν όσα δεν έχουν γίνει. Μήπως τελικά καλώς έπραξε η κυβέρνηση, παρά το ότι δεν είναι σε καμιά περίπτωση ευχάριστη οποιαδήποτε υποχρεωτικότητα, πολλό δε μάλλον όταν αυτή συνοδεύεται και από χρηματική ποινή? Θα απαντήσω, κύριε Σπιτσέρη, μια ένα σχόλιο για τις προηγούμενες ερωτήσεις σας. Δύο φορές το ρωτήσατε, απάντηση δεν υπήρξε. Όπως δεν θα υπάρξει απάντηση. Σε ποιος τελικά πήρε τη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα. Και δεν θα υπάρχει απάντηση, διότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποφύγει επιμελώς να απαντήσει στα πραγματικά ερωτήματα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι οι εκπρόσωποι αυτής της κυβέρνησης, όποτε βρίσκουν δημόσιο βήμα, αυτό που κάνουν είναι να πανηγυρίζουν ότι πετύχαν τα πάντα και τα κάνουν όλα άψογα.
Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να καταλάβουν σε ποια κατάσταση είναι η χώρα, να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να μετράμε κάθε μέρα χιλιάδες νεκρούς να προστίθενται. Έχουμε υπερβεί τις 20.000 νεκρούς. Πού πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Να σταματήσει το αφήγημα για πανδημία των ανεβολίαστων. Εμείς έχουμε στηρίξει από την αρχή το θέμα του εμβολιασμού, από την αρχή, χωρίς κανένα δισταγμό, αλλά δεν είναι πανδημία των ανεβολίαστων και αυτό το αποδεικνύουν πλέον και οι ίδιοι οι γιατροί για τα όσα λένε. Δεν τα αποδεικνύει ένας οικονομολόγος που μιλάει αυτή τη στιγμή. Το χειρότερο απ' όλα λοιπόν είναι ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να προβλέψει, δεν μπορεί να σχεδιάσει και επειδή ακούμε μεγάλα και παχιά λόγια, να σας θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ψηφίσαμε ένα προϋπολογισμό στη Βουλή, η κυβερνητική πλειοψηφία βεβαίως μόνη της, ο οποίος έχει μια προϋπόθεση που όσο και αν διαβάσετε κύριε Σπιτσέρη τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα site, τις μεγάλες εφημερίδες, δεν θα τη βρείτε πουθενά, την κρύβουν. Τι λέει αυτή η προϋπόθεση για τον προϋπολογισμό? Ότι η πανδημία θα έχει τελειώσει στις αρχές του 2022. Αυτοί λοιπόν είναι αυτοί που σχεδιάζουν το τι θα γίνει στη χώρα. Αυτοί είναι αυτοί που σχεδιάζουν το πώς θα σταματήσουν οι θάνατοι. Εμείς δεν ευχόμαστε η πανδημία να συνεχιστεί. Απλά πρέπει να υπάρχουν τα μέτρα για να περιοριστεί η πανδημία. Σήμερα από τα μέτρα που εξήγηλαν μάθαμε ότι κολλάει και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία μέχρι τώρα ακούγαμε διάφορες παλαβές και απίθανες θεωρίες στο ότι δεν κολλάει, δεν υπάρχουν μελέτες και διάφορα τέτοια. Δεν υπάρχει καμία μελέτη ότι το 2022 θα είναι χειρότερο από το 2021. Ο μόνος τρόπος για να το αποφύγουμε αυτό είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια σοβαρή κυβέρνηση που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Όχι θα αυτοθαυμάζεται και θα προσπαθεί να αλλάξει συνεχώς την πολιτική ατζέντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς αυτό που ζητάμε και κλείνω είναι να υπάρξουν μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μαζί με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έχουν στην πλάτη τους ένα βαρύ πολιτικό φορτίο. Τη μεγαλύτερη μείωση υγειονομικού προσωπικού που έχει γίνει στη χώρα. Και πριν το 2014, όταν απολύαν υγειονομικούς, κλείναν νοσοκομεία και δομές υγείας. Και τώρα έχουν βγάλει εκτός συστήματος υγείας πάρα πολλούς υγειονομικούς. Εμείς είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, έχουμε ενστάσεις στο θέμα της υποχρεωτικότητας, αλλά όλοι αυτοί που κόπτονται περί υποχρεωτικότητας δεν έχουν απαντήσει στο ερώτημα. Τι λένε για την υποχρεωτικότητα σε τομείς του δημόσιου τομέα που μέχρι στιγμής δεν έχουν εμβολιαστεί? Εμείς, έξω το ξαναλέω, έχουμε σωστά ενστάσεις. Το λέτε, αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο, κύριε Αλεξιάδη. Το ότι οι άνω των 60 είναι πολύ πιθανότερο να καταλήξουν στο νοσοκομείο ή να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ, αυτό είναι ένα δεδομένο. Και στη βάση αυτού κινήθηκε η κυβέρνηση και έλαβε το συγκεκριμένο μέτρο, που ευχάριστο δεν είναι από τη στιγμή που επιβάλλει υποχρεωτικότητα, πολλό δε μάλλον ποινή, αλλά υπήρχε μια λογική. Εσείς γιατί αντιδράτε σε αυτό, πέραν το ότι ναι, θα έπρεπε ενδεχομένως και στα σώματα ασφαλείας και αλλού? Έχουμε επίγνωση της πολιτικής ιστορίας και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει υποχρεωτικότητα στα θέματα της υγείας. Και ας πάνε να εξηγήσουν στους πολίτες του νομού Σερών, του νομού Καβάλας, του νομού Δράμας, γενικά της Βορείου Ελλάδας, ότι όταν πηγαίνουν στους λογαριασμούς τους κάθε μήνα θα τους βρίσουν κατά 1 ευρώ, κατά 100 ευρώ λιγότερα, διότι με το σύστημα που έκαναν ξεκινούν πλέον οι κατασχέσεις λογαριασμών. Είμαστε κατά λοιπόν αυτής της λογικής της υποχρεωτικότητας. Είμαστε υπέρ του να πιστούν, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που υπάρχουν δυστυχώς πυρήνες ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Είμαστε υπέρ του να πιστούν μέσα από διάλογο και νομίζω η Νέα Δημοκρατία που περπάτησε σε δρόμους, συγκεντρώθηκε σε πλατείες, ταυτίστηκε μαζί τους εναντίον των Πρεσπών με τις ψεκασμένες θεωρίες ότι ξεπουλήσαμε τη Μακεδονία και διάφορα τέτοια που λέγαν τότε και είναι περίπου το ίδιο κοινό η μεν και η δε, να τους πείσει να εμβολιαστούν επιτέλους για να κλείσει αυτό. Αλλά για να έρθουμε στην ουσία του ζητήματος. Η κυβέρνηση απέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας. Πρέπει ή να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μία άλλη που να αντιμετωπίσει την πανδημία, ή αυτή η κυβέρνηση επιτέλους να σταματήσει τους θανάτους και να αντιμετωπίσει την πανδημία. Μάλιστα. Κύριε Δελή,
στο σημερινό ριζοσπάστη κατηγορείται την κυβέρνηση ότι μετά τις αναστολές ετοιμάζει και τις απολύσεις των υγειονομικών. Μήπως σε αυτή τη δεδομένη συγκυρία δεν είναι αυτό το κυρίαρχο, το μέτρο το συγκεκριμένο των αναστολών, πολλό δε μάλλον των επαπειλούμενων απολύσεων, είναι σίγουρα ένα αυστηρό μέτρο, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι λειτουργοί της υγείας που εν μέσω μιας πανδημίας που τόσους έχει προκαλέσει ήδη στη χώρα μας πάνω από 20.000 νεκρούς, αρνούνταν να εμβολιαστούν όντας λειτουργοί της υγείας και αντιμετωπίζοντας περιστατικά με COVID αλλά και χωρίς COVID. Μήπως η επιμονή σας γι' αυτό μήπως αντιλαμβάνεστε ότι καλώς η κυβέρνηση ήταν αυστηρή εν τέλει στο συγκεκριμένο ζήτημα για να περάσει και μήνυμα σημειολογικό και στους υπόλοιπους. Κύριε Σπιτσέρη, στο ριζοσπάστη το σημερινό δεν υπάρχει μόνο αυτό το ρεπορτάζ. Αυτό το τίτλο επέλεξα εγώ. Για τις απολύσεις ήταν μια ευθεία απειλή η οποία εκφράστηκε από τα χείλη του ίδιου του Υπουργού Υγείας χτες στη Βουλή. Δεν είναι κάτι για το οποίο κατηγορούμε εμείς την κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Υπουργός είπε ακριβώς, υπονόησε ανοιχτά δηλαδή, καθόλου συγκαλυμμένα, ότι μπορεί να υπάρξουν και απολύσεις. Εν πάση περιπτώσει, για το ζήτημα της υποχρεωτικότητας νομίζω έχουμε τοποθετηθεί ως κόμμα. Θεωρούμε ότι σε τέτοια ζητήματα η πειθό είναι πολύ πολύ καλύτερη και αποτελεσματικότερη φυσικά από την όποια υποχρεωτικότητα και τα όποια αστυνομικά ή ποινικά μέτρα ή οικονομικά μέτρα συνοδεύουν μια τέτοια υποχρεωτικότητα. Αλλά πριν μιλήσουμε για την υποχρεωτικότητα και των εμβολιασμών, πριν μιλήσουμε δηλαδή για το εμβόλιο για το οποίο και εμείς από την πρώτη στιγμή το θεωρήσαμε ως μια μεγάλη κατάκτηση της επιστήμης, τέτοια είναι πραγματικά, εντυπωσιακή κατάκτηση μάλιστα, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, είναι ένα πολύ χρήσιμο μέσο, αλλά δεν μπορούμε να εναποθέσουμε όλες μας τις ελπίδες στο εμβόλιο. Αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα από τη διασπορά της ίδιας της νόσου, αποδεικνύεται από το ότι παρά το ότι έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, βλέπουμε τις μεταλλάξεις του κορονοϊού και βλέπουμε την μεταδοτικότητά του και την διασπορά του. Συνεπώς, στη συζήτηση μπαίνουν και άλλα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν, όχι βέβαια σαν αυτά που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, τα οποία αρχίζουν και τελειώνουν πάντα, όπως και τα προηγούμενα άλλωστε, στα όρια της ατομικής ευθύνης για την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και τα λοιπά, ή τη ματέωση των εορταστικών εκδηλώσεων για να μην γίνονται συναθρήσεις και συνωστισμοί ανθρώπων. Όμως εμείς τα ρωτάγαμε την ίδια στιγμή την κυβέρνηση, άραγε αυτοί οι συνωστισμοί δεν γίνονται στα σχολεία, δεν γίνονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα λεωφορεία, στα αεροπλάνα, στα τρένα, ιδίως στις μεγάλες πόλεις. Δεν γίνονται στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Γι' αυτά όμως απουσιάζουν εδώ και από την αρχή της πανδημίας οποιαδήποτε μέτρα. Συνεπώς, η συζήτηση θεωρούμε ότι θα πρέπει να τεθεί στην πραγματική της βάση. Από την πρώτη στιγμή ως κόμμα το επιδιώξαμε αυτό, και αυτή δεν είναι άλλη από το ότι είναι επίγον πια, θα έλεγα ότι έπρεπε να έχει γίνει χθες, η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των περιφερειακών ιατρίων. Τα κλείνει η κυβέρνηση. Έχει κλείσει αρκετά από αυτά. Έχει μεταφέρει προσωπικό από αυτά στα νοσοκομεία. Η ενίσχυση των νοσοκομείων με προσωπικό, με υποδομές και βεβαίως με την ανάπτυξη μονάδων εντατικής θεραπείας. Γιατί, κύριε Σπιτσέρη, αποδεικνύεται ακριβώς από όλους αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι είναι έξω από τις ΜΕΘ και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, αυτοί δεν δείχνουν τίποτε άλλο παρά τον αριθμό των ΜΕΘ που λείπουν και αφορούν μόνο τον κορονοϊό. Με την υπόλοιπη νοσηρότητα τι γίνεται? Γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το σύστημα υγείας και τα νοσοκομεία έχουν γίνει νοσοκομεία COVID ουσιαστικά, τα περισσότερα και τα μεγαλύτερα. Να λοιπόν ποια είναι τα ζητήματα.
η θωράκιση, λοιπόν, η στελέχωση, η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας των νοσοκομείων. Προσθέτουμε δίπλα σε αυτό την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, την επίταξη χωρίς αποζημίωση, είμαστε το μόνο κόμμα που το λέει. Μάλιστα, αυτή την επίταξη την προβλέπει και το ίδιο το Σύνταγμα, στο άρθρο 18, δεν θυμάμαι αν είναι στην δεύτερη ή στην τρίτη παράγραφο. Θα ρωτήσουμε κανένα θεματοφύλακα, κύριε Δελή. Ορίστε. Θα ρωτήσουμε κανένα από αυτούς τους θεματοφύλακες να μας πούν. Αστειεύομαι φυσικά. Εντάξει τώρα, αφήστε τους αυτούς, τώρα αυτοί είναι από άλλο πλανήτη. Εν πάση περιπτώσει, αν και οι συγκεκριμένοι λεγόμενοι θεματοφύλακες του Συντάγματος αποδεικνύονται ότι έχουν ακροδεξιές και φασιστικές τις περισσότερες φορές άκρες και επιρροές. Θα λέγαμε ότι θα πρέπει επίσης να εκπονηθεί επιτέλους ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εμβολιασμού. Ένα πρόγραμμα εμβολιασμού το οποίο, κύριε Σπιτσέρη, θα πρέπει να βασίζεται σε μια επιστημονική ενημέρωση. Καλά τα λέτε, κύριε Δηλή. Δεν νομίζω. Δεν διαφωνώ σε τίποτα από όσα είπατε. Ωστόσο, ζήτημα ηθικής τάξεως. Ζήτημα ηθικής τάξεως για τους υγειονομικούς δεν τίθεται κατά τη γνώμη σας, που επιμένουν να μην εμβολιάζονται. Κοιτάξτε, θα πρέπει να μιλήσουν με τους υγειονομικούς. Γι' αυτό σας μιλάω για ένα πρόγραμμα εμβολιαστικό, για προσωποποιημένο. Θα πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε πόλη επιστημονική, στην οποία θα μπορεί να προσφεύγει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φοβίες, έχει ενδιασμούς, έχει ενδεχομένως ερωτήματα, έχει παθήσεις σπάνιες. Όλοι έχουμε δίπλα μας ανθρώπους τέτοιους, όλοι γνωρίζουμε. Αυτοί πού θα βρουν απαντήσεις σε αυτά τους τα ερωτήματα? Δεν θα βρουν φυσικά στα δελτία των ειδήσεων και στις πρωινές εκπομπές, έτσι. Όσο και αν βγαίνουν εκεί οι άνθρωποι, οι καταξιωμένοι επιστήμονες, δεν αμφισβητούμε εμείς την ακαδημαϊκότητά τους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει με έναν τέτοιο τρόπο, με έναν τρόπο όμως τέτοιο που δεν έγινε ποτέ από την πρώτη στιγμή. Ουδέποτε εκπονήθηκε ένα τέτοιο εμβολιαστικό πρόγραμμα βασισμένο σε μια ολοκληρωμένη επιστημονική και προσωποποιημένη ενημέρωση. Εννοείται με την αντίστοιχη εχεμήθεια κτλ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα γύρω από αυτά, πολλές φορές μπορεί να αγγίζουν και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Θα πρέπει να γίνει μία, εγώ θα έλεγα ότι δεν έχει γίνει ουδέποτε, και μία επιδημιολογική επιτήρηση. Μία σοβαρή ιχνηλάτηση επιστημονικού χαρακτήρα. Δεν μπορεί η πρόληψη και η ιχνηλάτηση να επαφίεται στην ατομική ευθύνη, στο ατομικό τεστ, στο self-test που θα κάνει ο κάθε άνθρωπος που ζει σε αυτή τη χώρα. Θα πρέπει όλα αυτά να αποτελέσουν αντικείμενα του ίδιου του ΕΟΔΗ, του ίδιου του Υπουργείου Υγείας, του ίδιου του κράτους. Βλέπετε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, δεν συνέβη, δεν συμβαίνει και δεν πρόκειται να συμβεί, όχι μόνο με αυτή την κυβέρνηση, εγώ θα σας πω και με οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, γιατί πολύ απλά βαδίζουν στον ίδιο δρόμο, στον δρόμο αυτό που λέμε εμείς, στον δρόμο της συνύπαρξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Σας είπα πριν από λίγο για τους μαθητές στα σχολεία. Δεν θα έπρεπε αυτοί επιτέλους να αραιώσουν κάποια στιγμή? Το 1/4 πια των κρουσμάτων, των καταγεγραμμένων ημερησίων κρουσμάτων, αφορά μαθητές. Αυτοί οι μαθητές προφανώς και μεταφέρουν τον ιό στα σπίτια τους. Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, να γίνει η αραίωση των μαθητών στα σχολεία? Ασφαλώς και θα έπρεπε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που να μην το υποστηρίξει αυτό. Θα έπρεπε. Βλέπουμε όμως ότι και όλα αυτά δεν γίνονται. Θα απευθυνθώ στον κύριο Φεύγα και θα πω ότι. Δεν λέει και η κυβέρνηση, δεν έχει θέμα. Δεν γίνονται γιατί πολύ απλά κοστίζουν. Και χρήματα οι κυβερνήσεις για την υγεία δεν έχουν. Είπε πριν από λίγο ο κύριος Αλεξιάδης για τα νοσοκομεία που έκλεισε η Νέα Δημοκρατία το 2013. 5-6 ήταν στην Αθήνα, 2-3 στην Θεσσαλονίκη. Η ερώτηση είναι απλή. Και γιατί τα χρόνια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα νοσοκομεία? Είναι ένα ερώτημα βεβαίως το οποίο το απαντάει η ίδια η ζωή, όσο και αν δεν θέλει ο ίδιος ο κύριος Αλεξιάδης να απαντήσει. Θα σας απαντήσω, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, όχι, ρητορικά το λέω. Γιατί ακριβώς οι κινούνται, έχουν όμως την ίδια πολιτική γραμμή στο ζήτημα της υγείας. Βλέπουν τα νοσοκομεία την αυτοτελή τους λειτουργία
συμφωνούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα που πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες. Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε αυτό το μοντέλο, το νομοθέτησε μάλλον, με το περίφημο νοσοκομείο της Σαντορίνης και την ΑΕΜΗ, την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας. Συνεπώς, βλέπετε πώς δένουν όλα τα πράγματα. Βλέπουμε επίσης τα χάλια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό, για το ότι δηλαδή περιοχές ολόκληρες όπου ζουν συνήθως περασμένης ηλικίας άνθρωποι, που έχουν τα περιφερειακά τους ιατρία, το γιατρό τους έστω για να τους γράψει μια συνταγή, για να τους δει λίγο την πίεση, τις πρώτες έτσι απλές εξετάσεις, αυτά βλέπουμε να έχουν κυριολεκτικά απισχναστεί. Δεν υπάρχει προσωπικό πια εκεί. Μάλιστα. Οι περισσότεροι έχουν και από τα κέντρα υγείας. Όλα αυτά. Πώς λοιπόν θα εφαρμόσεις ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα, ένα ενημερωτικό εμβολιαστικό πρόγραμμα, όταν δεν έχεις αυτά τα εργαλεία στα χέρια σου? Κύριε Δελή, σας τίποτα ευχαριστώ. Από αυτά δεν έχουν. Σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό και δυστυχώς, κύριε Σπιτσέρη, δύο χρόνια βλέπουμε να ανακυκλώνεται συνεχώς το πρόβλημα. Και αν μου πείτε και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις υπόλοιπες καπιταλιστικές χώρες, θα σας έλεγα ευθέως ότι και εκεί η ίδια μέθοδος ακολουθείται. Δεν πρωτοτυπεί δηλαδή η χώρα μας. Κύριε Βλέπουμε Δελή, εδώ χώρες που είναι σας ευχαριστώ. Θαυμαστά συστήματα υγείας. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας, δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις. Μία στον κύριο Αλεξιάδη, την ερώτηση δηλαδή που έθεσε ο συνομιλητής του κύριο Δελής, και στον κύριο Φεύγα μια απορία. Αλήθεια, τι έχει να πει τώρα για μια απόφαση της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Κεραμέως, η οποία τότε είχε γύρει θύελλα αντιδράσεων. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση επέμεινε στη σύμπτυξη τμήματων στα σχολεία, παρά το γεγονός ότι η πανδημία μενόταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω δύο σύντομες απαντήσεις από τον κύριο Αλεξιάδη και από τον κύριο Φεύγα και να περάσουμε στο ζήτημα του προϋπολογισμού. Κύριε Αλεξιάδη, παρακαλώ σύντομα, απαντήστε στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Δελής. Γιατί εσείς δεν ανοίξετε τα νοσοκομεία που έκλεισε η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ήταν και τρικομματική κυβέρνηση. Μια καταστροφή που κληρονομήσαμε το 2014 από τη χώρα. Εμείς καταλαβαίνουμε την αμηχανία του ΚΚΕ απέναντι στο μεγάλο πολιτικό ερώτημα που θέτει η επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Διότι απλή αναλογική, που ήταν διαχρονικό αίτημα της αριστεράς και εμείς την νομοθετήσαμε, θέτει το ερώτημα τι θα κάνουν τα κόμματα μέχρι να αναλάβουν αυτοδυναμία. Δηλαδή, μέχρι να αναλάβει αυτοδυναμία το ΚΚΕ, τι θα ζητάει? Να γίνονται συνέχεια εκλογές ή θα τιμήσει τους ιστορικούς αγώνες και τα παραδείγματα της αριστεράς από το ΕΑΜ ΕΛΑΣ μέχρι άλλα παραδείγματα που όταν χρειάστηκε συμμετείχαν σε κυβερνήσεις της αριστεράς? Εγώ λοιπόν λέω, εμείς έχουμε μια πολιτική πρόταση και οι επόμενες εκλογές δίνουν δυνατότητα για προοδευτική κυβέρνηση. Τι θα κάνει το ΚΚΕ? Θα φτάσουμε και σε αυτό, για τα νοσοκομεία μια απάντηση. Της Σαντορίνης, απαντάω. Το παράδειγμα για το νοσοκομείο της Σαντορίνης είναι το πιο ατυχές παράδειγμα. Διότι εάν συγκρίνει κάποιος το τι υπήρξε 31 Δεκάτου 2014 και τι παραδώσαμε Ιούλιο 19 στη Σαντορίνη, είναι το άσπρο με το μαύρο. Αλλά σε ό,τι αφορά το ερώτημα γιατί δεν τα ανοίξαμε, εμείς βεβαίως και ενισχύσαμε δομές υγείας επί ΣΥΡΙΖΑ και παραδώσαμε περισσότερες δομές υγείας, πρωτοβάθμιας υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας τα λοιπά, από αυτά που υπήρχαν. Αλλά κάποια στιγμή το ΚΚΕ πρέπει να απαντήσει. Στον τομέα της υγείας, πιο καλή πολιτική ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία? Ή τα ίδια χάλια κάναν και οι δύο? Μάλιστα. Τα ίδια χάλια κάναν και οι δύο, μόλις το είπατε, κύριε Αλεξιάδη. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Αυτό είναι λοιπόν το σχόλιο του κύριου Δελή. Γι' αυτό και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Είναι η είδηση της ημέρας αυτό. Αυτό είναι καλό που το είπατε. Είναι η πραγματικότητα, κύριε Αλεξιάδη. Μάλιστα. Το σέβομαι, αυτό μας κρίνουν οι τηλεθεατές. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Φεύγα, πείτε μου λίγο. Όταν η κυρία Κεραμέως, όταν το Υπουργείο Παιδείας με υπουργό την κυρία Κεραμέως λάβαινε την απόφαση πριν ένα-δυο μήνες να συμπτύξει τμήματα, υπήρξαν οργισμένες
αντιδράσεις. Επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό δικαιότατες και εντελώς εύλογες από την πλευρά των γονιών που έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν εν μέσω πανδημίας να συμπτύσσουμε αντί να αποσυμφορούμε τμήματα. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση επέμεινε. Σύμπτυξε τμήματα. Αλήθεια, τι λέτε για εκείνη την απόφαση? Καλά το λέγατε, γιατί εδώ υπάρχει το ένα το ζήτημα το υγειονομικό και το δεύτερο το σημειολογικό, δηλαδή το μήνυμα που στείλατε στην ελληνική κοινωνία. Να σας απαντήσω. Ναι, παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, τουλάχιστον από την αρμόδια επιτροπή που ασχολείται των δημοξιολόγων με το COVID-19, καμία απολύτως ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα στα ελληνικά σχολεία που να δικαιολογεί τέτοιου είδους κριτικές που άκουσα πριν και από τον κύριο Αλεξιάδη και τον κύριο Δελή. Δεν υπάρχει καμία μα καμία τέτοια ένδειξη και κανένα ακριβώς πρόβλημα στα σχολεία, πέρα από το γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει με την πανδημία. Αλλά δεν υπάρχει, και είναι σημαντικό αυτό να το τονίσουμε, για να μην διασπείρεται ούτε ο φόβος ούτε ο πανικός έτσι, στα σχολεία, στους μαθητές και στους γονείς. Η συγκεκριμένη απόφαση που ελήφθη από την κυρία Κεραμέως ήταν μια απόφαση που ελήφθη για λειτουργικούς λόγους στο σχολείο. Υπάρχουν κανονισμοί μέσα στους οποίους λειτουργούν τα σχολεία και όσον αφορά το πόσους μαθητές έτσι, θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε αίθουσα. Η σύμπτυξη των τμήματων δεν σημαίνει ότι μεγάλωσαν τα τμήματα όσον αφορά τους μαθητές και υπερβαίνουν τμήματα σε ελληνικά σχολεία από τα προβλεπόμενα όσον αφορά τους κανονισμούς λειτουργίας των δημοσίων σχολείων όσον αφορά τον αριθμό των μαθητών στις αίθουσες. Αλλά επιτρέψτε μου μία παρατήρηση, επειδή άκουσαν πολύ μεγάλη προσοχή και τους δύο συνομιλητές. Ασφαλώς ο κύριος Δελής είναι εκπρόσωπος του ΚΚΕΣ, έχουμε απόλυτα τις απόψεις, είναι διαχρονικές απόψεις αυτές τις οποίες εκφράζει το Κομμουνιστικό Κόμμα και πάρα πολύ σταθερές. Αυτές τις απόψεις όμως τις οποίες δεν αντιλαμβάνομαι καθόλου είναι ποιες είναι οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, μας κατηγορεί για το ζήτημα της υποχρεωτικότητας, ότι μάλλον θέλει πιο αυστηρά μέτρα όσον αφορά την υποχρεωτικότητα στους εμβολιασμούς. Αν λάβουμε υπόψη τις απόψεις του Συμβούλου του κυρίου Τσίπρα για θέματα υγείας, που ανήκει και στην Επιτροπή των Σοφών του κόμματός σας, κύριε Αλεξιάδη, όπου μιλάει για καθολικό υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και μάλιστα, μιας και αναφερθήκατε και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με σε αυτό, έτσι έχει επισημάνει ο σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα ότι θα πρέπει οι ανεμβολίαστοι να αποκλείονται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μιας και αναφερθήκατε και στο ζήτημα του προστίμου των 100 ευρώ προκειμένου να υπάρξει υποχρεωτικότητα, ο ίδιος σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα λοιπόν λέει ότι δεν θα μπορούν να παίρνουν φορολογική ενημερότητα. Εσείς ως άνθρωπος της οικονομίας και εφοριακός και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και έχω ακούσει πραγματικά εξαιρετικά λόγια για σας. Γνωρίζετε τι σημαίνει ένας 60 ή 65 να μην μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα. Άρα, συνεπώς, εδώ πέρα θα πρέπει να μας απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με ποιανού τις απόψεις είναι, λοιπόν. Όπως θα πρέπει να μας απαντήσει, ας πούμε, εσείς συμμερίζεστε τις απόψεις του κυρίου Κουρουμπλή που διαγράφηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Συμμερίζεστε τις απόψεις του κυρίου Πολάκη. Λοιπόν, ποιος έκλεινε το μάτι απέναντι στους εμβολιαστές? Θα πρέπει να πω για το ΚΚΕ, δεν έχει κλείσει ποτέ το μάτι απέναντι στους εμβολιαστές, ότι έχει φλερτάρει μαζί τους. Εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε φλερτάρει με τους εμβολιαστές. Λοιπόν, πέρυσι τέτοια περίοδο, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, αν θυμάστε καλά, αμφέβαλε για την ύπαρξη του εμβολίου. Λοιπόν, αργότερα αμφέβαλε για την αποτελεσματικότητα του AstraZeneca. Μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεστοκάρει το AstraZeneca, υπονοώντας ότι ήταν ένα πρόβλημα. Μόνο που είναι πολλές ερωτήσεις, κύριε Φεύγα, να δώσουμε στον κύριο Αλεξιάδη τη δυνατότητα να απαντήσει σε μερικές από αυτές τουλάχιστον. Γιατί αυτά είναι, να μας απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ασφαλώς αντιλαμβάνουμε τη δύσκολη θέση την οποία φέρνουμε τον κύριο Αλεξιάδη. Μην το λέτε, μπορεί να είναι εύκολη για τον κύριο Αλεξιάδη. Περιμένετε να
Και φυσικά θα δώσω το λόγο και στον κύριο Δελή, γιατί για λόγους ισονομίας. Κύριε Αλεξιάδη, τι λέτε, θέτει ορισμένα ερωτήματα ο κύριος Φεύγας και για τη διαγραφή του Κουρουμπλή και για τις απόψεις που κατά καιρούς εξέφρασε ο Πολάκης και για ενστάσεις όσον αφορά τα εμβόλια από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματός σας. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο με μια απλή αναζήτηση syriza.gr ή left.gr κάποιος να δει τις πάρα πολλές παρεμβάσεις, τις πάρα πολλές προτάσεις, την υπεύθυνη στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα να προσπαθεί οποιοδήποτε να πιαστεί από δηλώσεις συγκεκριμένων προσώπων για να φωτογραφίσει μια ολόκληρη παράταξη, είναι ευκολάκι αυτό το πράγμα, είναι σαν να κλέβω εκκλησία. Θα μπορούσα να ρωτήσω και εγώ τον κύριο Φεύγα, ο κύριος Κίρτσος εξακολουθεί και παραμένει ευρωβουλευτής σας ή τον έχετε διαγράψει? Εξακολουθεί. Εξακολουθεί. Άρα η Νέα Δημοκρατία υιοθετεί τις απόψεις, υιοθετεί τις απόψεις και τις καταγγελίες του κυρίου Κίρτσου, ο οποίος έχει καταγγείλει συγκεκριμένα πράγματα. Και για λογοκρισία και για σταλινισμό της ΕΡΤ και για μια σειρά από άλλα θέματα στο θέμα της πανδημίας. Και αφού εξακολουθεί και είναι, άρα επιβεβαιώνεται. Έτσι όμως δεν απαντάμε στην ουσία. Εμείς έχουμε πάρει σαφέστατη θέση σε αυτά τα ζητήματα και θεωρούμε ότι και τα ζητήματα της πανδημίας και τα ζητήματα της οικονομικής κρίσης που είναι εδώ και είναι μπροστά μας και τα σοβαρά εθνικά προβλήματα τα οποία έχουμε και δυστυχώς θα έχουμε και σε εξέλιξη, τα ζητήματα τα ενεργειακά κτλ. Επιβάλλουν σοβαρό διάλογο και να προσπαθούμε να βρούμε πολιτικές συνενέσεις πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτό είναι αναγκαιότητα. Και όχι να προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να κρύβεται πίσω από δηλώσεις του ενός ή του άλλου. Τώρα ο κύριος Τσίπρας πολύ καλά κάνει σαν πρόεδρος του κόμματος και έχει ένα κύκλο επιστημόνων και συζητά μαζί του τα θέματα του επιστημονικού τους πεδίου. Και πολύ καλά κάνει και συζητάει. Ο κάθε επιστήμονας από αυτούς δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή φανατικός υποστηρικτής των απόψεών μας. Τις επιστημονικές του απόψεις εκφράζει. Αυτό δεν δεσμεύουν το ΣΥΡΙΖΑ. Λαμβάνουμε υπόψη το τι μας λένε οι επιστήμονες. Αλλά κύριε Φεύγα, με όλο το σεβασμό και την αγάπη, όταν δεν έχετε απαντήσει στο βασικό ερώτημα, στο ποιος παρέλαβε αυτή την περίφημη μελέτη, και όταν δεν έχετε απαντήσει στο βασικό ερώτημα, πότε έλεγε ψέματα η Νέα Δημοκρατία, όταν μας έλεγε ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν κολλάει και δεν υπάρχει μελέτη, ή τώρα που βγήκαν και είπαν ότι επειδή κολλάει και επειδή υπάρχει πρόβλημα διπλή μάσκα, μάσκα τύπου τάδε κτλ. Επιτέλους ας καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αντιπαράθεση πάνω σε φέρετρα. Πρέπει να βρούμε εκείνο τον κοινό πολιτικό τόπο που να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη καταστροφή. Μάλιστα. Να απαντήσω, κύριε Σπιτσέρη, αν θέλετε, ναι, αμέσως. Πολύ σύντομα για να δώσω το λόγο και στον κύριο Δελή. Σύντομα στον κύριο Αλεξιάδη. Οι απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Γεροτζάφιας, ο οποίος είναι ένας από τους σοφούς που έχει καλέσει ο κύριος Τσίπρας προκειμένου να επεξεργαστεί προγράμματα υγείας, δεν αφορούν το επιστημονικό του ενδιαφέρον. Έχει καθαρά πολιτική άποψη όταν λέει ότι δεν πρέπει να παίρνουν φορολογική ενημερότητα όσοι δεν εμβολιάζονται, όσοι δεν πρέπει να κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσοι δεν εμβολιά του και θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός. Δηλαδή από το αυτή να πάρουμε όλους τους Έλληνες και να τους πάμε σ' όλοι και καλά, δίχως διάλογο και δίχως πειθό, να εμβολιαστούν. Όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κύριε Αλεξιάδη, θα πρέπει να σας πω ότι η απόφαση αυτή η οποία ελήφθη τώρα, ελήφθη κάτω από το βάρος της μετάλλαξης όμικρον, που όλοι οι επιστήμονες αυτή τη στιγμή καταλήγουν ότι είναι μια μετάλλαξη η οποία διαδίδεται ταχύτατα, με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι υπήρχε όσον αφορά τη διάδοση άλλων τάξεων και γι' αυτό κρίνεται επιβεβλημένο να φοράμε μάσκες όχι μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας σήμερα, η μάσκα έτσι σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους. Μάλιστα. Με τα νέα δεδομένα που έχουμε με τη μετάλλαξη όμικρον. Και να κλείσουμε τη συζήτηση για την πανδημία με τον κύριο Δελή και να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Δελή. Ζούμε στον 21ο αιώνα.
Έχω ξανακούσει πολλές φορές ότι 5 κόμματα, 2 πολιτικές, 7 κόμματα, 2 πολιτικές, 9 κόμματα, 2 πολιτικές. Επιμένετε στον 21ο αιώνα να υποστηρίζετε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουν, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, παλιότερα το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα και το αυτό? Προφανώς και δεν είναι, κύριε Σπιτσέρη, ένα και το αυτό. Δεν μπορεί να είναι πανομοιότυπες. Ωστόσο, έχουν κοινή στρατηγική αφετηρία και κατεύθυνση. Και θα σας το δώσω με ένα πολύ εξαιρετικά απλό παράδειγμα. Ρωτήστε και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Κανένας τους δεν διαφωνεί για αυτό που λένε συνύπαρξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που θεωρεί ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να προσφέρεται και δωρεάν ισότιμα σε όλους. Αυτό είναι μια θέση που την έχει μόνο το ΚΚΕ. Μακάρι να την είχαν και άλλα κόμματα. Δεν την έχουν όμως. Αυτή δεν είναι μια λεπτομέρεια. Αυτή είναι αφετηριακή θέση και από εκεί λοιπόν ξεκινάνε. Μπορεί να έχουν ορισμένες διαφορές επιμέρους, σε επιμέρους ζητήματα, αν και αυτές τα τελευταία χρόνια ψάχνει κανείς να τις βρει. Ωστόσο, αυτό καθορίζει τη γενικότερη στάση τους. Όταν λοιπόν έχεις μια τέτοια αντίληψη, δεν θα συμφωνήσεις ποτέ με τη θέση του ΚΚΕ για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας σήμερα, που οι ανάγκες είναι πια τεράστιες. Φωνάζουν κυριολεκτικά, αλλά θα ενοικιάζεις τον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και η πρόταση των άλλων κομμάτων. Όταν έχεις τέτοια λοιπόν στρατηγική, κοινή στρατηγική κατεύθυνση και συμπόρευση, θα αφήνεις αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί οι ελλείψεις στο σύστημα υγείας δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια, ίσως και περισσότερα, πότε το σύστημα υγείας, πότε τα νοσοκομεία είχαν το αναγκαίο προσωπικό για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Μάλιστα. Όταν μειώνεις, όχι μόνο ως Νέα Δημοκρατία, γιατί πρέπει να σας πω ότι στον προϋπολογισμό το φετινό, η κρατική δαπάνη για τα νοσοκομεία από τον προϋπολογισμό είναι μειωμένη κατά 250 εκατομμύρια. Το δρόμο αυτό όμως ακολουθούσαν και οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε ήταν μέσα στα μνημόνια, είτε όταν βγήκαν από τα μνημόνια το 2018. Αυτά δεν αλλάζουν, ξέρετε, είτε είσαι μέσα είτε είσαι έξω από τα μνημόνια. Και δεν αλλάζουν γιατί είναι κοινή στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία βεβαίως πειθαρχούν όλα αυτά τα κόμματα. Και συμφωνούν, δεν πειθαρχούν υποχρεωτικά. Συνεπώς, να πώς αποδεικνύει ότι έχουν κοινή στρατηγική κατεύθυνση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλω και μία απάντηση, μία σύντομη, πολύ σύντομη απάντηση. Πολύ σύντομη όμως, παρακαλώ, για να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ακούω. Στον κύριο Αλεξιάδη, τον άκουγα τόση ώρα να μας. Αφήστε για τις εκλογές, υπάρχει ξεχωριστή ενότητα. Θα τα πούμε για τις εκλογές. Για τις δημοκρατικές δυνάμεις και θυμήθηκα εκείνη την παλιά ξαναζεσταμένη τόσες φορές σούπα των δημοκρατικών δυνάμεων. Που μας την έλεγε κάποτε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτή η σούπα, κύριε Αλεξιάδη, έχει ξανασταθεί τόσες πολλές φορές που έχει ξυνήσει πια. Θα τα πούμε στην ενότητα για τις εκλογές. Μπορείτε μια χαρά να κάνετε τέτοιες συζητήσεις με αυτούς με τους οποίους ψηφίσατε και τα μνημόνια πριν μερικά χρόνια. Αλλά με το ΚΚΕ. Θα φτάσουμε σε αυτό. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Είμαστε εδώ, εκπομπή επί της ουσίας. Συζητάμε με τρεις εκλεκτούς εκπροσώπους κομμάτων. Τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τρίφωνα Αλεξιάδη, τον γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα και τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιάννη Δελή για ζητήματα που κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα. Στους πρώτους δύο κύκλους μιλήσαμε για την πανδημία και τα νέα μέτρα που ισχύουν από αύριο στις 6 το πρωί. Και να πάμε στο ζήτημα του προϋπολογισμού, κύριε Αλεξιάδη. Κατηγορήσατε την κυβέρνηση για ένα σκληρά νεοφιλελεύθερο προϋπολογισμό, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στη μείωση των δαπανών του Υπουργείου Εργασίας κατά 1,1 δις και στην υστέρηση των δαπανών για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και για άλλα ζητήματα όπως για τα νοσοκομεία, όπως είπατε. Η Κομισιόν όμως, και όχι η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμά ότι η ανάπτυξη το 2021 φτάνει στο 7,1%. Μήπως, παρά τα επιμέρους στοιχεία της κριτικής σας, σας διαφεύγει κάτι
Μήπως τελικά η κυβέρνηση κάτι κάνει καλά στον τομέα της ανάπτυξης? Απαντήσω αμέσως, κύριε Σπιτσέρη, αλλά επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα, γιατί φοβάμαι δεν θα πει στην κουβέντα μας, για τους αγώνες των εργαζομένων στην Καβάλα το τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχουν σχέση και με τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής. Και να θυμίσω όσους εργαλειοποιούν την αστυνομία και βάζουν επιχειρηματίες να δίνουν εντολή σε αστυνομικές δυνάμεις για να χτυπήσουν εργαζόμενους, ότι η Καβάλα έχει μια μακρά παράδοση εργατικών αγώνων από το 1879, από όταν ακόμα ήταν ένα μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτοί λοιπόν που δεν καταλαβαίνουν την ιστορική διαδρομή αυτής της πόλης, δεν καταλαβαίνουν το τι σημασία έχουν οι εργατικοί αγώνες, θα βρεθούν απέναντι σε εκπλήξεις που δεν μπορούν να καταλάβουν. Σε ό,τι αφορά τα όσα έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Καβάλα και δυστυχώς δεν τιμούν ούτε την πολιτική ζωή του τόπου, ούτε και κάποιες πολιτικές δυνάμεις που εργαλειοποιούν την αστυνομία. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του προϋπολογισμού, επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ πολύ ήπια την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συμμετείχα και εγώ βεβαίως. Διότι βγήκαμε στην κοινωνία μετά από το προϋπολογισμό και ξέρετε τι μας λένε οι πολίτες. Μα τι είναι αυτά που μας λένε για ανάπτυξη? Τι είναι αυτά που μας λένε για καταθέσεις στις τράπεζες, ότι αυξάνονται και όλα αυτά? Τι είναι αυτά τα νούμερα που συνεχώς λέτε ξανά οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι? Βγείτε στην αγορά της Καβάλας και πείτε τους αυτό που λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ότι μην γκρινιάζετε, μην είστε μίζεροι, έχουμε ανάπτυξη. Και ότι εγώ όποτε πάω στο σούπερ μάρκετ έρχονται όλοι οι πολίτες και βγάζουν φωτογραφία μαζί μου και λένε τι ευχαριστημένοι που είμαστε και δεν χρειάζεται να μιζεριάζουμε. Τα προβλήματα στην οικονομία είναι εδώ. Και αν η κυβέρνηση δεν κάνει άμεσα παρεμβάσεις σαν αυτές που έχουμε προτείνει, όπως για παράδειγμα αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως για παράδειγμα μείωση της έμεσης φορολογίας, ειδικά του ειδικού φόρου στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, εάν δεν κάνει άμεσα παρεμβάσεις να κρατήσει ζωντανή την οικονομία, έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Άλλωστε, όπως είπα πριν και παραλαμβάνω, όλος ο προϋπολογισμός είναι στον αέρα, διότι έχει προϋπόθεση ότι η πανδημία τελειώνει τους πρώτους μήνες του 2022, όχι σε 10 χρόνια. Άρα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Τι θα κάνει εάν δυστυχώς διαψευστεί? Μάλιστα. Κύριε Δελή, ο κύριος Κουτσούμπας δεν πρωτοτύπησε. Έκανε λόγο για μνημείο αντιλαϊκότητα σε βάρος των εργαζομένων, δραστική αύξηση της φορολογίας των εργαζομένων κατά 3,5 δις. Θα θέσω όμως πάνω κάτω το ίδιο ερώτημα που έθεσα στον κύριο Αλεξιάδη. Αν όντως η ανάπτυξη φτάσει στο 7%, δεν έχουν τελικά να κερδίσουν κάτι οι εργαζόμενοι? Αν αυτή η ανάπτυξη σημαίνει θέσεις εργασίας ή σημαίνει αυξήσεις, δεν θα εισπράξουν και οι εργαζόμενοι? Θα εισπράξει και το κεφάλαιο, αλλά θα εισπράξουν και οι εργαζόμενοι? Τι λέτε? Καταρχήν, όλα όσα είπε ο γραμματέας του κόμματος στη συζήτηση στη Βουλή, νομίζω ότι αντανακλούν την πραγματικότητα του ίδιου του προϋπολογισμού, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το ζήτημα με τον προϋπολογισμό, θα έρθω στο ερώτημά σας, κύριε Σπιτσέρη, το ζήτημα με τον προϋπολογισμό είναι από ποιους τα παίρνει και σε ποιους τα δίνει. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή. Είναι μια απάντηση η οποία δίνεται κάθε χρόνο. Οι κυβερνήσεις μπορεί να αλλάζουν, η απάντηση όμως σε αυτό το ερώτημα παραμένει ίδια. Τα παίρνει από τους πολλούς, αρκεί να σας πω ότι το 95% των συνολικών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού είναι από τα λαϊκά στρώματα, από τις λαϊκές οικογένειες δηλαδή, και μόνο το 5% των φορολογικών εσόδων αφορά τις ανώνυμες εταιρείες και ιδίως τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα, σε ποιους τα δίνει, είναι ότι τα περισσότερα προορίζονται για επιδοτήσεις, για φοροαπαλλαγές, για κίνητρα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ψηφιακής μετάβασης, που είναι το καινούριο, το λεγόμενο πράσινο παραμύθι, από το οποίο θα χάνει βέβαια και σήμερα που μιλάμε και τώρα που μιλάμε χάνουν οι λαϊκές οικογένειες, και βεβαίως σε αυτό που έχει ανάγκη ο λαός, οι λαϊκές οικογένειες, για την παιδεία, για την υγεία, για την πρόνοια κτλ. Βλέπουμε τα κονδύλια διαρκώς να λιγοστεύουν. Αδιάψευστος μάρτυρας είναι ότι για πολλωστή χρονιά συνεχή δεν ενισχύεται πραγματικά όμως με μόνιμο προσωπικό,
με και η παιδεία και η υγεία, με, δυστυχώς με τα δυσάρεστα αποτελέσματα που βλέπουμε γύρω μας. Τώρα ως προς την ανάπτυξη. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα ανάπτυξης, καπιταλιστικής ανάπτυξης, γιατί για αυτήν μιλάμε, από το παράδειγμα της Καβάλας και κυρίες Πιτσέρη, της Energian. Η εταιρεία αυτή είναι μια εταιρεία που ανθεί, είναι ένα, ανήκει σε, βέβαια σε έναν όμιλο μεγαθύριο, διεθνή επιχειρηματικό όμιλο της ενέργειας, που αναπτύσσεται, δηλαδή βγάζει όλο ένα και περισσότερα κέρδη, και δείτε πώς συμπεριφέρεται στους εργαζόμενους. Θέλει να τους απολύσει, αξιοποιεί το νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις, υποχρεώνει ή επιδιώκει να θέσει σε θελουσία έξοδο τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να τους επαναπροσλάβει είτε ως εργολαβικούς είτε με άλλο καθεστώς εργασιακό, προκειμένου να τις βγαίνουν φτηνότερα. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη προϋποθέτει την εκμετάλλευση. Εκεί στηρίζεται η ανάπτυξη και βεβαίως από αυτήν την ανάπτυξη δεν κερδίζουν όλοι. Γιατί οι εργαζόμενοι και πλάτη βάζουν για να γίνει αυτή η ανάπτυξη και τελικά παίρνουν, αν πάρουν, τα ψίχουλα αυτής της ανάπτυξης. Συνεπώς, ξέρετε, η θεωρία που λέει ότι θα μεγαλώσει πίτα και θα πάρουμε όλοι και θα κερδίσουμε όλοι δεν επιβεβαιώνεται από τη ζωή, δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Και αυτό ζουν αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στην Energian, που είδαν βέβαια και το άλλο πρόσωπο, το κατασταλτικό πρόσωπο του κράτους, του ταξικού κράτους, το πόσο αδίστακτο είναι αυτό να υπερασπίσει ακριβώς τα συμφέροντα μιας μεγάλης πολυεθνικής και να επιτεθεί με έναν απαράδεκτο και επικίνδυνο τρόπο, με χειροβομβίδες κρότου λάμψης μέσα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Επειδή 150-200 εργαζόμενοι παλεύουν για το ψωμί τους και τις οικογένειές τους. Η ανάπτυξη λοιπόν, εκτός από τους χαμηλούς μισθούς, εκτός από το τσάκισμα των δικαιωμάτων, έχει και πάρα πολύ καταστολή. Αυτό ζουν οι εργαζόμενοι της Καβάλας και αυτό και χρειάζεται. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης σε όλους αυτούς. Η εργατική τάξη, ξέρετε, από αυτά, παρά το ότι επιδιώκεται να την φοβήσουν, τελικά μέσα από αυτό βρίσκει το κουράγιο και αντιδρά και διεκδικεί όλα όσα δικαιούται. Συνεπώς, αυτό που λέτε για την ανάπτυξη, ξέρετε, και επειδή είναι ένα αγαπημένο παραμυθάκι, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, όλων των κυβερνήσεων, άλλωστε λέει δίκαιη, άλλωστε λέει ανάπτυξη για όλους κτλ. Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για καπιταλιστική ανάπτυξη. Προέρχεται από την εκμετάλλευση των πολλών για να κερδίζουν οι λίγοι. Αυτή είναι η ανάπτυξη και τίποτα περισσότερο. Κύριε Φεύγα, έχει τεθεί εκ των πραγμάτων και το ζήτημα των όσων γίνονται τις τελευταίες μέρες εδώ στην Energian με την επέμβαση των ΜΑΤ στο εργοστάσιο των πετρελαίων. Θα ήθελα μια απάντηση γι' αυτό και επίσης, μένω στον προϋπολογισμό, ο κύριος Σταϊκούρας υποστήριξε ότι οι φόροι μειώθηκαν αλλά τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν γιατί υπάρχει ισχυρή ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη. Επειδή δεν θέλω να πω ότι τίποτα δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εν μέσω πανδημίας αυτό που λέτε για ισχυρή ανάπτυξη, για ισχυρή ανάκαμψη και όλα αυτά, μήπως τελικά είναι υπερβολή όλο αυτό? Ή πραγματικά πιστεύετε ότι όντως τα πράγματα πάνε τόσο καλά στην οικονομία και ενδεχομένως δεν τα έχουμε δει εμείς ακόμα? Κανείς δεν λέει ότι έχουμε γίνει πλούσιοι από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά η ανάπτυξη, όπως αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, διαπιστώνεται σε συγκεκριμένους δείκτες, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από χρηματοπιστωτικούς οίκους και από άλλους διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά τη χώρα μας. Και βέβαια, ανάπτυξη έχει πολύ συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Έχει μείωση της ανεργίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα μας. Αυτό δεν χωρά καμία αμφιβολία. Λοιπόν, ανάπτυξη σημαίνει τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Και αυτό το βλέπουμε. Σημαίνει επενδύσεις. Και αυτό το βλέπουμε. Λοιπόν, σημαίνει το να επενδύουμε έτσι και στο κοινωνικό κράτος. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή και τους δύο συνομιλητές. Αλλά θα πρέπει να πω, ας πούμε,
Μιλώσαν για μειώσεις όσον αφορά στην υγεία, μιλήσαν για μειώσεις όσον αφορά στην παιδεία. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι φέτος, για παράδειγμα, έγιναν οι περισσότερες προσλήψεις εκπαιδευτικών που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία επίσης. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία αυτό το πράγμα. Είναι συγκεκριμένα νούμερα λοιπόν όλα αυτά. Στο ζήτημα της υγείας μέχρι στην πανδημία έγιναν ή δεν έγιναν οι μεγαλύτερες επενδύσεις από το ελληνικό κράτος στο ζήτημα της δημόσιας υγείας. Διπλασιάσαμε, σχεδόν τριπλασιάσαμε, έτσι, δηλαδή από 500 περίπου κλίνες ΜΕΘ που είχαμε, που παραλάβαμε, κύριε Αλεξιάδη, από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι έχουμε περισσότερες από 1.300 κλίνες ΜΕΘ σε όλη την Ελλάδα. Προσλάβαμε, δεν προσλάβαμε υγειονομικό προσωπικό για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία σε μια κρίσιμη κατάσταση, σε μια έκτακτη κατάσταση. Και γιατρούς και νοσηλευτές και επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Άρα, συνεπώς, αυτό το οποίο λέμε κοινωνικό κράτος όσον αφορά στο κομμάτι της υγείας, κοινωνικό κράτος όσον αφορά στο ζήτημα της παιδείας, αυτή η κυβέρνηση και ειδικά όσον αφορά στη δημόσια υγεία και στη δημόσια παιδεία, αυτή η κυβέρνηση στα 2,5 χρόνια που κυβερνά έχει επενδύσει τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη κυβέρνηση την τελευταία δεκαετία, κύριε Σπιτζέρη, και όλα αυτά τα πράγματα που, για τα οποία μιλάμε είναι με συγκεκριμένα στοιχεία και δεν είναι λόγια του αέρα. Το γνωρίζουν οι γονείς στα σχολεία, έτσι, και το γνωρίζουν όσοι έχουν πάει στα δημόσια νοσοκομεία μας, που πραγματικά μελούν με τα καλύτερα λόγια όσον αφορά την αντιμετώπιση και από τους γιατρούς και από το νοσηλευτικό προσωπικό των περιπτώσεων, ειδικά όσον αφορά το COVID. Τώρα, όσον αφορά την Καβάνα, ασφαλώς είναι λυπηρό το να υπάρχουν τέτοιου είδους επεισόδια. Θα πρέπει να πω ότι αναδιαρθρώσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις συνέβαιναν πάντοτε. Και επί ΣΥΡΙΖΑ έχουν συμβεί αναδιαρθρώσεις, κύριε Αλεξιάδη, στις ελληνικές επιχειρήσεις, και βέβαια υπήρχαν και διαμαρτυρίες, έτσι, από εργαζόμενους και την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα υπήρχαν και συγκρούσεις με την ελληνική αστυνομία, έτσι, την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα έξω από το γραφείο, από το γραφείο του Πρωθυπουργού, έτσι, θα θυμάμαστε πάρα πολύ καλά, έτσι, όταν τα ΜΑΤ δεν ήταν όχι εργαζόμενους, συνταξιούχους, να πρέπει να σας θυμίσω, κύριε Αλεξιάδη. Άρα, συνεπώς, αναδιαρθρώσεις πάντα υπάρχουν σε ελληνικές επιχειρήσεις. Το ζήτημα είναι αν οι αναδιαρθρώσεις αυτές οδηγούν σε καλύτερες ημέρες για τους Έλληνες εργαζόμενους ή όχι. Και σήμερα αυτό το οποίο βλέπουμε όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα συνολικά στη χώρα μας είναι πραγματικά και να δημιουργούνται επενδύσεις και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την απόψινή συζήτηση με το ζήτημα των εκλογών που τέθηκε επιτάπητος την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού, τέθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία της απόψινής συζήτησης με θέμα τι άλλο το ζήτημα των εκλογών που τέθηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, δεμένο και με την πανδημία και με τον προϋπολογισμό. Και να ξεκινήσω αντίστροφα όπως ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα και να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Δελή. Κύριε Δελή, πιστεύει το ΚΚΕ ότι σε αυτή τη συγκυρία θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές? Και αλήθεια, τα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Αλεξιάδης, σε περίπτωση με το σύστημα της απλής αναλογικής που τεθεί ένα ζήτημα δημιουργίας μιας κυβέρνησης, όπως το είπατε, προοδευτικών δυνάμεων, που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσατε εσείς υπό κάποιες προϋποθέσεις συγκεκριμένες να συμπράξετε σε ένα κυβερνητικό σχήμα, εφόσον μπορούσατε να σηματοδοτήσετε μια αλλαγή κατεύθυνσης? Απαντώ ευθέως στο ερώτημά σας, κύριε Σπιτσέρη. Το ΚΚΕ δεν είχε, δεν έχει και δεν μπορεί να έχει ποτέ πρόβλημα στο να γίνουν εκλογές. Οποτεδήποτε είναι να γίνουν οι εκλογές. Και αύριο να γίνουν. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Το ζήτημα, το ερώτημα, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα βγάλουν αυτές, τι θα προκύψει από αυτές τις εκλογές. Ο λαός μετά από αυτές τις εκλογές δηλαδή θα βρεθεί σε καλύτερη θέση ή θα έχουμε ένα ανακάτεμα της τράπουλας? Όχι, καταρχάς θα έχουμε εκλογές με απλή αναλογική, αυτό είναι δεδομένο. Για να συνεχιστεί ακριβώς η ίδια πολιτική, γιατί αυτό βλέπουμε.
εκλογές. Πόσες εκλογές έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία, την τελευταία δεκαπενταετία? Με απλή αναλογική δεν θυμάμαι εγώ. Με απλή αναλογική δεν θυμάμαι, κύριε Δελή. Τι δεν άλλαξε, κύριε Σπιτσέρη, δεν άλλαξε η επίσημη πολιτική γραμμή. Και δεν άλλαξε γιατί ακριβώς τα κόμματα, τα οποία τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας, αυτά που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά, έχουν κοινή στρατηγική, έχουν σύμπλευση, συμπόρευση στρατηγική και το μόνο που επιδιώκουν είναι ο καθένας από αυτούς να γίνει ο χαλίφης στη θέση του χαλίφη. Εκλογές πριν από 3-4 χρόνια ζητούσε σχεδόν κάθε μέρα η Νέα Δημοκρατία μέχρι να γίνουν. Και τώρα μετά από 2 χρόνια άρχισε να τις ζητάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να αμφισβητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να αμφισβητεί και στη συζήτηση που έγινε για τον προϋπολογισμό, νομίζω αποτυπώθηκε πολύ καθαρά και αυτό, χωρίς να αμφισβητεί την κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής, το παράδειγμα που σας είπα προηγουμένως για την υγεία. Για να μην θυμίσω εδώ ότι στην προχθεσινή και πάλι συζήτηση, αλλά και στη συνέντευξή του, ο πρόεδρος της αξιωματικής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπερηφανευόταν για το πόσο πλάτη έβαλε το κόμμα του στην κυβέρνηση, πόσο βοήθησε δηλαδή την κυβέρνηση το πρώτο διάστημα, εμείς λέμε και τώρα, στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μέχρι και κοινό υπουργό κοινή υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα τεχνικό στη σύνδεσή μας με τον κύριο Δελή. Κύριε Δελή, δεν έχουμε πρόβλημα με τις εκλογές. Δεν θεωρούμε όμως ότι τις εκλογές ότι είναι η μόνη λύση για τα λαϊκά προβλήματα. Συμφωνώ. Έθεσα ένα θέμα, κύριε Δελή. Θα σας απαντήσω. Το ζήτημα του εκλογικού συστήματος, της απλής αναλογικής, είναι μια πάγια θέση του ΚΚΕ. Οι επόμενες εκλογές με απλή αναλογική, τι θα πράξει το ΚΚΕ? Θα φτάσω και εκεί. Επιτρέψτε μου όμως. Ναι, ναι. Εμείς είμαστε ένα κόμμα, ξέρετε, που δεν τα υποτάσσουμε όλα στην κάλπη όπως κάνουν τα υπόλοιπα. Τα αστικά κόμματα, όπως λέμε εμείς. Και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, ο πολιτικός του σχεδιασμός εξαντλείται στις κάλπες. Ο σχεδιασμός και η δράση του ΚΚΕ βεβαίως και λαμβάνει υπόψη του τις κάλπες. Όμως η κύρια δύναμή του, ο αγώνος του γίνεται στο λαϊκό κίνημα, στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Εκεί συγκεντρώνουμε όλες μας τις δυνάμεις και την όποια κοινοβουλευτική δύναμη μας δίνει ο λαός, την αξιοποιούμε προκειμένου να ενισχύσουμε αυτό το εργατικό, το λαϊκό κίνημα. Γιατί από εκείνο κρίνει τις εξελίξεις τελικά. Ξέρετε, κύριε Σπιτσέρη, το τι γίνεται μέσα στη Βουλή, και αυτό έχει επιβεβαιωθεί πάρα πολλές φορές, εξαρτάται από το τι γίνεται έξω από τη Βουλή. Και μάλιστα όχι σε περιόδους εκλογών. Αυτό είναι που μπορεί να φέρει μια κυβέρνηση σε δύσκολη θέση, να την υποχρεώσει. Σκεφτείτε μονάχα σε ποια χειρότερη κατάσταση θα βρισκόμασταν αν δεν γινόταν αυτοί οι αγώνες για την υγεία από τους υγειονομικούς και από τα άλλα εργατικά σωματεία. Σκεφτείτε σε ποια κατάσταση θα ήταν τώρα οι εργαζόμενοι της eFood εάν δεν οργάνωναν τον αγώνα τους, ή στην Costco εάν δεν οργάνωναν τον αγώνα τους. Βέβαια χρειάστηκε ένα φοβερό, ένα φρικιαστικό δυστύχημα ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του. Τι λέει σε αυτούς ο ΣΥΡΙΖΑ? Να περιμένουν τις εκλογές? Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Εμείς λέμε τώρα βεβαίως και να αξιοποιήσουμε την ψήφο μας όταν θα γίνουν οι εκλογές, αλλά μέχρι τότε, όποτε και αν γίνουν αυτές, δεν εξαρτάται από εμάς, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε το εργατικό, το λαϊκό κίνημα. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτά τα περίφημα δημοκρατικά μέτωπα, απάντησα και πριν. Νομίζω ότι είναι μια. Έχει ξαναζεσταθεί τόσες φορές αυτή η σούπα που έχει πια ξυνήσει. Δεκαετίες το ζούμε. Οι παλιότεροι θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου λίγο πριν τις εκλογές να θυμίζει πάντα την λεγόμενη δημοκρατική παράταξη προκειμένου να υφαρπάξει τις ψήφους. Ναι, αλλά τότε δεν γινόταν με απλή αναλογική εκλογές. Τώρα με αυτές θα γίνει. Μα και τώρα, με συγχωρείτε, και τώρα δεν είναι, πρόκειται για απλή αναλογική. Δεν μπορεί να έχεις απλή αναλογική όταν έχεις το πλαφόν του 3%. Έτσι, δεν μιλάμε για απλή αναλογική. Είναι ένα πιο αναλογικό σύστημα. Απλή αναλογική πάντως δεν είναι. Αλλά το κρίσιμο, ξέρετε, δεν είναι αν είναι απλή αναλογική ή αν γίνεται η καταγραφή, η πιστή καταγραφή, την οποία εμείς δεν υποτιμάμε καθόλου, της πολιτικής δύναμης των κομμάτων. Είναι η πολιτική γραμμή που έχουν τα κόμματα. Και αυτά που ο κύριος Αλεξιάδης εμφανίζει ως προοδευτικά δημοκρατικά κόμματα, όπως το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω και ποιο άλλα, είναι τα κόμματα τα οποία έχουν γραμμή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν γραμμή με το ΝΑΤΟ, έχουν στρώσει το έδαφος και έχουν αυξήσει την παρουσία τους οι Αμερικανοί στη χώρα μας, και η περιοχή εκεί της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι δηλαδή πιστοί
στη λεγόμενη ευρωνατοϊκή πολιτική των όλων των, των κυβερνήσεων. Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένα έδαφος, κοινό έδαφος ανάμεσα στο ΚΚΕ. Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Κόμματα μπορούν μια χαρά τα υπόλοιπα κόμματα να τα βρούνε, όπως έχει αποδειχτεί ότι τα βρίσκουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά μπορεί και τώρα να τα βρούνε. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό. Μάλιστα. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Κύριε Αλεξιάδη, κατηγορούσατε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη κάθε τρεις και λίγο ζητούσε και ξαναζητούσε εκλογές και ο Αλέξης Τσίπρας αντέτεινε ότι εμείς έχουμε θέματα αρχής, η τετραετία θα εξαντληθεί και τότε φυσικά θα προσφύγουμε στην κάλπη και θα μιλήσει ο ελληνικός λαός. Και όντως η τετραετία εξαντλήθηκε. Τώρα το δίμηνο προέκυψαν φυσικά και οι ευρωεκλογές, εξαντλήθηκε. Ήσταν, αποδειχθήκατε πιστή σε αυτό που λέγατε. Και τώρα, εν μέσω πανδημίας, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση υγειονομικά, ζητάει ο Αλέξης Τσίπρας άμεσα εκλογές. Πρώτον, υγειονομικά θεωρείται ότι είναι εφικτό να γίνουν εκλογές ή πρέπει να γίνουν εκλογές σε αυτή τη συγκυρία. Δεύτερον, η θέση αρχής που είχατε για ολοκλήρωση της τετραετίας, πού πήγε? Αντιγράφετε τις τακτικές της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες καταγγέλατε? Απάντηση, κύριε Σπιτσέρη. Η διαφορά η μεγάλη του τότε με το σήμερα είναι στο ότι τότε δεν είχαμε την κατάσταση που έχουμε τώρα και εμείς πραγματικά δεν ακολουθήσαμε την ανευθυνότητα και την εξαλωσύνη της Νέας Δημοκρατίας να ζητάμε ένα μήνα μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 19, να ζητάμε κάθε μήνα εκλογές. Και όταν ξεκίνησε η πανδημία και θεωρήσαμε ότι ακόμα και με πολιτικό κόστος, γιατί θα μπορούσαμε να πάρουμε άλλη θέση, έπρεπε να στηρίξουμε την κυβέρνηση όπως και κάναμε στο θέμα της πανδημίας και του εμβολιασμού, αυτό βγήκαμε και κάναμε και με την καμπάνια «Μένουμε σπίτι» και με το θέμα του εμβολιασμού κτλ. Έφτασε όμως πλέον μία περίοδος όπου ο μεγάλος αριθμός των νεκρών, οι μεγάλες αντιφάσεις της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας, η ανικανότητά της, οι γκρίζες οικονομικές ζώνες με αφορμή την πανδημία που απασχολούν πλέον και τη δικαιοσύνη, η κορυφή του παγόβουνου που είναι η απόκρυψη, γιατί το ρώτησα και εγώ, απάντηση δεν πήρε, ελπίζω να έχει τελειώσει η εκπομπή να τον πάρω, ποιος πήρε τη μελέτη Τσιόδρα Λύτρα με την οποία θα σωζόταν, εγώ λέω μία ανθρώπινη ζωή θα σωζόταν. Να μην πω ο εκατοντάδες ή πιθανά και χιλιάδες. Όταν λοιπόν έχουμε όλα αυτά, το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε εκλογές. Ερχόμαστε όμως τώρα στο εκλογικό παράδοξο. Διότι κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σπιτσέρη και οι υπόλοιποι συνομιλητές, τι μας εμφανίζουν φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης καλοταϊσμένα με ύποπτες λίστες και διαδικασίες. Ότι δήθεν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά φοβάται να πάει σε εκλογές. Διότι ξέρει ποια είναι πραγματικά η διαφορά και ποιο είναι πρώτο κόμμα. Τι μας εμφανίζουν? Ότι το ΚΙΝΑΛ έχει μια πολύ μικρή απόσταση στη τάξη του 5-6% από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το ΚΙΝΑΛ φοβάται να πάει σε εκλογές. Και καταγγέλει το ΣΥΡΙΖΑ που ζήτησε εκλογές. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις τις λαμβάνουμε υπόψη, αλλά απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Το πραγματικό πολιτικό δίλημα που θα έχουμε το αργότερο σε 1,5 χρόνο και καταλαβαίνω ότι είναι πολιτικός εφιάλτης για το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ, το ΚΙΝΑΡ και τις άλλες δυνάμεις προοδευτικές δημοκρατικές εκτός της ελληνικής λύσης βεβαίως που είναι πιο κοντά στη θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι αν το άθροισμα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΡ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ είναι περισσότερο πολιτικά από το άθροισμα της κυβέρνησης μπορεί να σχηματιστεί προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αν κάποιοι επιλέξουν τη θέση που προβλέπω, το είπε και έμασα ο κύριος Δελής, ότι θα πάρει το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και θα πει ότι εμείς δεν συμφωνούμε διότι έχουμε μία βασική διαφορά, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πάρουν τα και την ευθύνη. Τα θεωρείτε μικρά εσείς αυτά, έτσι. Τα θεωρείτε μικρά εσείς. Θα σας πω. Θα πάρουν και την ευθύνη να ξαναπάμε σε εκλογές
και πιθανά να έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Εγώ λοιπόν παρακαλώ τον κύριο Δελή, με την πολιτική διαφορά που έχω, αλλά με την πολιτική εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό του, με την πολιτική διαφορά από τις θέσεις του, αλλά με την εκτίμηση στο πρόσωπό του, να βγαίνει αυτά και να τα λέει κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές. Πάντως, για να λίγο καταλάβει ο κάτι πρόσωπο... χάνω στο συλλογισμό σας, κύριε Αλεξιάδη, γιατί αν η Νέα Απλώς Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Στις εκλογές μπορεί να σχηματιστεί προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση. Ναι, ναι. Αν η Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρώτο κόμμα και στις συνθήκες απλής αναλογικής. Αυτό το σενάριο που λέτε δεν είναι εφικτό. Όποιος υπονομεύσει αυτή την προσπάθεια και δώσει κυβέρνηση σε μεθεπόμενες εκλογές στον κύριο Μητσοτάκη, θα πάρει βαριά πολιτική ευθύνη. Ναι, καταλαβαίνω. Ρωτώ εγώ, υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές και παρόλα αυτά να είστε σε θέση να σχηματίσετε εσείς κυβέρνηση με άλλους συμμάχους? Βεβαίως και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άλλωστε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός από τότε που τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα και μπήκαμε τέλος πάντων σε μια πολιτική ροή των πραγμάτων. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που ομολογεί ότι δεν θα μπορέσω να είμαι πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές και θέλω να πάμε στις μεθεπόμενες εκλογές όπου θα διεκδικήσω την αυτοδυναμία. Αλλά η αυτοδυναμία, με απλά μαθηματικά αν το βάλεις κάτω, θέλει 37,6% και πάνω για το πρώτο κόμμα. Κανένα γκάλωπ δεν επιβεβαιώνει τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ να δεχθώ ότι τα γκάλωπ έχουν δίκιο. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας πρωθυπουργός που έχει καταλάβει την πολιτική του ήττα. Το ερώτημα είναι στα άλλα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού δημοκρατικού τόξου. Θα συμβάλλουν όπως σε άλλες χώρες στη δημιουργία προοδευτικής δημοκρατικής κυβέρνησης ή θα χαρίσουν την εξουσία στη Νέα Δημοκρατία? Μάλιστα. Τα χαΐρια τους τα είδαμε και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, κύριε Σπιτσέρια, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Αλλά θα πρέπει να εξηγήσει κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ για τα προσκλητήρια που στέλνει τώρα τελευταία, να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί παρόλα αυτά ψήφισε παραπάνω από τα μισά νομοσχέδια που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία.